Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου φίλοι, στην σημερινή μας συνάντηση θα δούμε για ποιους λόγους δεν ακούει ο Θεός αμέσως την προσευχή μας. Το κείμενο είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πολλές φορές προσευχόμαστε ολόθερμα, αλλά η προσευχή μας δεν εισακούεται. Τι φταίει, γιατί δεν ακούει αμέσως ο Θεός την προσευχή μας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εισακούσει ο Κύριος αυτό που ζητάμε. Η στάση μας πρέπει να είναι σεμνή, το φρόνημά μας ταπεινό και το πρόσωπό μας χαρούμενο και ήπιο. Η ταπεινοφροσύνη είναι το όχημα της προσευχής, λέει ο Ιερός Πατήρ. Να προσευχόμαστε με πραότητα, επιοίκεια και ηρεμία. Δεν θα στρεφόμαστε ποτέ εναντίον των εχθρών μας. Αυτή είναι η γλώσσα που μιλούν οι άγγελοι, εκείνη που δεν λέει τίποτε το πικρό, αλλά όσα λέει είναι ευχάριστα. Να είμαστε άξιοι να πάρουμε αυτά που ζητάμε, να προσευχόμαστε συνεχώς, να μην ζητούμε τίποτε το κοσμικό και μάταιο, αλλά να ζητούμε εκείνα που συμφέρουν την ψυχή μας και να κάνουμε όλα όσα εξαρτώνται από μας να ζητούμε με θέρμη, επιμονή και άγρυπνη ψυχή αυτά που πρέπει. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν, μας λέει ο Χριστός. Μαζί με την προσευχή μας είναι απαραίτητη και η προσεκτική συμπεριφορά, να κάνουμε δηλαδή όσα θέλουμε να μας κάνουν σε εμάς οι άλλοι. Η προσευχή είναι ανώφελη όταν επιμένουμε στα αμαρτήματά μας. Το θυμίαμα ευωδιάζει όταν έλθει σε επαφή με τη φωτιά, με το κάρβουνο και η προσευχή λοιπόν είναι ευωδιαστή όταν ανεβαίνει στον ουρανό από ψυχή γεμάτη φλόγα και θέρμη. Η προσευχή μας εισακούεται όταν ευχαριστεί τον Θεό, όταν εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας. Να προσευχόμαστε χωρίς οργή και μνησικακία και χωρίς αμφιβολία και ολιγοπιστία όταν προσευχόμαστε να προσπαθούμε να μην χασμουριόμαστε και να μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, ούτε να στριφογυρίζουμε και να δείχνουμε αδιαφορία. Ο Θεός είναι δικαιοσύνη, οπότε όποιος θα έλθει προς Αυτόν συνοδευόμενος από την δικαιοσύνη δεν θα φύγει άδειο. Και εννοεί εδώ ο Ιερός Πατήρ ότι αν θέλουμε ο Θεός να μας εισακούσει, δεν πρέπει να έχουμε αδικήσει τον συνάνθρωπό μας. Και για να συγχωρηθούμε, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε συγχωρήσει αυτούς που μας έφτεξαν. Να τους έχουμε ήδη συγχωρήσει. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Συνήθως τον Θεό δεν τον πείθει το πλήθος των λόγων, αλλά η καθαρή ψυχή και η επίδειξη καλών έργων. Δηλαδή ο Θεός δεν πείθεται, από μακρόσυρτες προσευχές, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να μην έχουν και κανένα νόημα, διότι τις λέμε μηχανικά απλά και μόνο για να τις πούμε. Ο Θεός εξετάζει την ποιότητα της προσευχής και όχι την ποσότητα. Και αν θέλουμε να μας εισακούσει ο Θεός, πρέπει και εμείς να έχουμε να του δείξουμε καλά έργα τα οποία έχουμε κάνει. Προσερχόμαστε στον βασιλιά του κόσμου που κατοικεί μέσα στο άκτιστο φως. Ας γονατίσουμε λοιπόν και ας προσευχόμαστε με δέος. Αν παρουσιάσεις ζωή αποστολική και έχει ομόνια και αγάπη προς τον πλησίον σου, θα εισακουσθούν οι παρακλήσεις σου. Πώς να προσευχηθώ αφού μολύνθηκα. Καθάρισε τον εαυτό σου με την μετάνοια. Κλάψε, στέναξε, δώσε ελεημοσύνη για να σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Απολογήσου σε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον προσέβαλες. Καθάρισε την γλώσσα σου από ρηπαρές λέξεις και μην εξοργίζεις περισσότερο τον Θεό. Σημασία έχει το κίνητρο που μας κάνει να προσευχηθούμε. Αν το κάνουμε για επίδειξη δεν θα ωφεληθούμε σε τίποτε. Γιατί δεν μας ακούει αμέσως ο Θεός. Γιατί πολλές φορές μόλις πάρουμε αυτό που ζητήσαμε από τον Θεό χαλαρώνουμε τον ζήλο μας για προσευχή, διότι δυστυχώς ως άνθρωποι το Θεό τον θυμόμαστε μόνο στα δύσκολα και δεν μας εισακούει διότι άλλοτε ζητούμε αγαθά που δεν συμφέρουν την ψυχή μας και θα μας ζημιώσουν και διότι άλλοτε δείχνουμε αδιαφορία. Καθυστερώντας ο Θεός να μας δώσει εκείνα που Του ζητούμε, αυξάνει τον ζήλο μας και την επιμονή μας και μας δυναμώνει την υπομονή. Ο Κύριος θέλει να μας διδάξει την συνεχή καταφυγή μας σε Αυτόν. Αναβάλει επειδή θέλει να εισπράξουμε το μισθό της υπομονής και επειδή γνωρίζει και την κατάλληλη στιγμή που μας συμφέρει να επιτύχουμε αυτά που επιδιώκουμε. Είτε λάβουμε είτε δεν λάβουμε όσα ζητήσαμε από το Θεό, οφείλουμε πάντοτε να Τον ευχαριστούμε, γιατί ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από μας το συμφέρον μας. Ο Θεός ακούει την προσευχή των θλιβωμένων που τον παρακαλούν με κατάνυξη και θέρμη. Όταν πρέπει, ο Θεός δίνει αμέσως τη βοήθειά Του. Πολλές φορές προλαβαίνει τα αιτήματά μας και μας βοηθάει προτού καν το ζητήσουμε. Όταν η προσευχή συνδυάζεται με την νηστεία, έχει μεγαλύτερη δύναμη και κάνει δυνατότερη την ψυχή η οποία αναζητεί τα ουράνια. Γι' αυτό πρέπει να γεμίζουμε με μέτρο το στομάχι μας, ώστε να μην βαραίνουμε και δεν μπορούμε να γονατίσουμε. Ο διάβολος, επειδή γνωρίζει πόσο μεγάλη είναι η ωφέλεια από την προσευχή, προσπαθεί να μας ρίξει σε ραθυμία ή φέρνει στο νου μας διάφορους λογισμούς ή στενοχώριες και θλίψεις, ώστε να μας κάνει να φύγουμε άκαρποι από την προσευχή. Η προσευχή έχει πολύ μεγάλη δύναμη μοιάζει με τον ζέφυρο που όταν φυσήξει πάνω στα πανιά του πλοίου κινεί το σκάφος πιο γρήγορα και από το βέλος. Η προσευχή και η πρεσβεία των Αγίων μας και της Θεοτόκου μας ωφελούν πάρα πολύ. Υπό τον όρο ότι έχουμε μετανοήσει για όλα αυτά που κάναμε και ότι έχουμε επιστρέψει στην Ορθόδοξη πίστη μας. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου